Νέο για ένα πιάτο φακές με Days of Play προσφορές τις τελευταίες πριν έρθει το PlayStation 5. Φύγαμε! Okay, the game, it didn't let us pick our avatar, so... Because it's busted! Yeah, okay. Γεια χαραλάνια, Δημήτρης εδώ και από νωρίς φέτος έρχονται οι προσφορές του PlayStation και στη χώρα μας, Days of Play. Τις γνωρίζετε από τα τελευταία χρόνια που τρέχουν μόνιμα αυτή την περίοδο. Και λέω ότι από νωρίς γιατί από τέλη Μαΐου δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί προσφορές Days of Play να τρέχουνε. Οπότε πιστεύω ότι λόγω και της Ε3 που ακυρώθηκε, λόγω έτσι και της παγκόσμιας κρίσης υγείας που πήγαν τα πράγματα λίγο μπρος λίγο πίσω, επηρέασε και αυτό. Πάμε να δούμε όμως τι παίζει με τις φετινές Days of Play προσφορές. Έχω ανοίξει εδώ πέρα και το άρθρο έτσι όπως το ανέβασα στο Busted με το επίσημο δελτίο τύπου της Sony εδώ στην Ελλάδα. Και θέλω να σας πω πρώτα για τις προσφορές, πότε ξεκινούνε και πότε τελειώνουν και πότε ξεκινούν και πότε τελειώνουν ψηφιακά. Αρχικά, οι Days of Play προσφορές ξεκινούν τη Δευτέρα στις 25 Μαΐου και ισχύουν μέχρι τις 8 Ιουνίου του 2020. Αυτές οι προσφορές σε αυτό το διάστημα θα παίξουν σε retail καταστήματα. Δηλαδή έχω εδώ ανοίξει Public, Πλαίσιο, Κοτσόβολο, ενδεικτικά τα άνοιξα τυχαία έτσι, δεν παίζει κάποια συνεργασία ή πρόθεση με αυτά τα καταστήματα, το ξέρετε αλάνια μου, θα σας το έλεγα. Οπότε, σε retail καταστήματα αντίστοιχα, Γερμανό, Media Markt, ό,τι θέλετε βάλτε, οι τιμές θα είναι αυτές που θα δούμε από εδώ και πέρα, από τις 25 Πέμπτου μέχρι και τις 8 Ιουνίου. Όσα παιχνίδια ή συνδρομές μπορούμε να τα βρούμε και στο PlayStation Store ψηφιακά, οι προσφορές εκεί θα ισχύσουν από τις 3 έως τις 17 Ιουνίου. Δεν θέλω κανένας να φύγει από αυτό το βίντεο σήμερα και να έχει απορία τι παίζει με τις προσφορές Days of Play φέτος. Από εκεί και πέρα, για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τις προσφορές. Θα ξεκινήσω έτσι όπως τα γράφει και στο δελτίο τύπου και να σας πω να εξειδικεύσω λίγο στα παιχνίδια γιατί εκεί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Και θα σας πω και κάποιες απορίες που είδα εκεί πέρα στο Greek Busted Gamer στο Facebook group μας. Όσοι δεν είστε αλάνια, μπείτε έτσι. Καλύτερη gaming κοινότητα στην Ελλάδα, μην τα λέω εγώ. Εσείς τα λέτε και χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, PlayStation VR headset λέει στα 199,99. Έτσι πως μπήκα να το ψάξω, είδα ότι στο πλαίσιο έχει ένα VR headset στα 199. Αυτό είναι το V1 το PlayStation VR. Με PlayStation 4 κάμερα V2, PlayStation VR Worlds. Αυτό το συγκεκριμένο έχω και εγώ. Το έχει ήδη προσφορά στα 199. Αλλά όσοι θέλετε να πάρετε PlayStation VR, περιμένετε τις Days of Play προσφορές και πάρτε το καλύτερο bundle που θα βρείτε, αν είναι δυνατόν με το PlayStation VR το V2. Δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές από το ένα, αλλά the newer, the better. Πάμε τώρα στο highlight των Days of Play, που όπως σας έχω πει αλάνια μου, όταν πάτε και θέλετε να πάρετε PlayStation Plus συνδρομή, προγραμματίστε την έτσι, ώστε να ανανεώνετε τουλάχιστον σε δύο περιόδους μέσα στο χρόνο. Σας το έχω ξαναπεί ότι τουλάχιστον δύο φορές μέσα στο χρόνο η συνδρομή στο PlayStation Plus βγαίνει σε έκπτωση. Παράδειγμα, Black Friday και Days of Play. Αυτές οι δύο ημερομηνίες δεν με έχουν απογοητεύσει ποτέ όσον αφορά την έκπτωση στην PlayStation Plus συνδρομή. Έτσι και τώρα θα βρούμε 12μηνη συνδρομή PlayStation Plus με 42 ευρώ. Δηλαδή από 25 Μαΐου, να το ξαναπώ ακόμα μία φορά, πάτε σε ένα κατάστημα π.χ. Κοτσόβολο, από 60 ευρώ που έχει τώρα την κάρτα θα τη βρείτε στα 42, έχει 30% έκπτωση αν δεν κάνω λάθος. Καλή τιμή, έτσι, από τα 60, 18 ευρώ γλιτώνετε. Παίρνεις και κάνα δύο παιχνιδάκια από ό,τι θα δούμε σε λίγο. Αν όμως θέλετε να αγοράσετε τη συνδρομή μέσα από το PlayStation Store απευθείας, όπως μας ενημερώνει εδώ πέρα και το δελτίο τύπου, η προσφορά εκεί θα ισχύει από τις 3 έως τις 17 Ιουνίου και όχι από τις 25 Μαΐου μέχρι τις 8 Ιουνίου στα φυσικά καταστήματα. Νομίζω το λύσαμε και PlayStation Plus συνδρομή. Σας έχω κουράσει να σας λέω να σκέφτεστε και να προγραμματίζετε και να αγοράζετε έξυπνα, έτσι. Δεν χρειάζεται, α, μου τελείωσε η συνδρομή, πάω και δίνω 60 ευρώ. Περιμένετε τέτοιες περιόδους. Και επίσης να μην ξεχάσω γιατί, να το είδατε, βλέπω, θυμάμαι κιόλας και τι γράψατε στο Greek Busted Gamers που σας είπα πριν από λίγο και να σας λύνω και τέτοιες απορίες. Δηλαδή, έχει κάποιος τώρα συνδρομή στο PlayStation Plus ενεργή, όπως π.χ. εγώ, και έχω ακόμα υπόλοιπο 6-7 μήνες. Αν ανανεώσω τώρα που είναι σε προσφορά, οι 12 μήνες θα προσθεθούν σε αυτό το υπόλοιπο των 6-7 μηνών και θα έχω π.χ. 18-19 μήνες ακόμα υπόλοιπο. Επίσης, αν βάλετε τώρα PlayStation Plus, σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει βγει και ήδη 5 μήνες στο PlayStation 5. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είδα κάποιος που ρώτησε που λέει ότι εγώ βάζω σύνδρομη PlayStation Plus, το PlayStation 5 θα πρέπει να ξαναβάλω? Ακούγεται απλή ερώτηση, απλή και απάντηση, αλλά καλό είναι να τα λέμε και αυτά τα απλά, έτσι. Όχι λοιπόν, η συνδρομή είναι μία. Είτε έχουμε PlayStation 3, είτε PlayStation Vita, είτε PlayStation 4, είτε PlayStation 5, η συνδρομή είναι μία. Οπότε είτε βάλετε τώρα, είτε σε 5 μήνες από τώρα, στο PlayStation 5, εφόσον έχετε ενεργή συνδρομή στο PlayStation Plus, θα περάσει αυτόματα και στο PlayStation 5 με το PSN ID σας που θα τοποθετήσετε εκεί, έτσι. Νομίζω είναι απλό. Και εννοείται, αλάνια μου, ό,τι λέμε από εδώ πέρα και ό,τι θέλει να ρωτήσετε, γι' αυτό είναι κάτω τα σχόλια. Για να ρωτήσετε ό,τι θέλετε και ό,τι ξέρω και μπορώ, θα σου το απαντήσω και όσο το δυνατό πιο επίσημα, έτσι το ξέρετε.
Πάμε στα παιχνίδια. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα μικρό θεματάκι στο τι θα γίνει ακριβώς και πώς. Για παράδειγμα, γράφει εδώ πέρα στο δελτίο τύπου μεγάλη ποικιλία αποκλειστικών PS4 τίτλων από 19,99. Από 19,99. Όπως τα Days Gone, Death Stranding και Nioh 2. Nioh 2 πιο πρόσφατο παιχνίδι. Death Stranding πιο πριν κυκλοφόρησε από το Nioh 2. Το Days Gone ακόμα πιο παλιά, έτσι. Κάνα δύο χρόνια έχει. Οπότε πόσο θα παίξει. Το Days Gone δηλαδή 20€ δεν έχει παίξει ποτέ. Τι θα γίνει τώρα. Οπότε έκανα μια παγκόσμια αναζήτηση. Και πήγα πού, αρχικά στο αμερικάνικο blog του PlayStation για να δω εκεί τι γίνεται με τις Days of Play προσφορές, αν τις εξειδικεύουν λίγο περισσότερο. Και είδα ότι τις εξειδικεύουν. Οπότε πάμε να πάρουμε μια ιδέα από το τι θα γίνει και εδώ στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, Days Gone. Εδώ λοιπόν το Days Gone, όπως βλέπετε εδώ που μαρκάρω τώρα, το έχει ότι θα κυκλοφορήσει στην Αμερική στα $20. Οπότε πιστεύω και πιθανολογώ ότι 20€ αντίστοιχα θα έχει το Days Gone στην Ελλάδα. Το Death Stranding από την άλλη το έχει στην κατηγορία παιχνιδιών μαζί με το Predator, το Predator, Hunting Grounds και το Dreams στα 30. Οπότε κάτι αντίστοιχο θα παίξει και στην Ελλάδα. Το Days Gone, ξέχασα να σας πω, το έχει μαζί με το Medieval και το Blood and Truth που είναι για το VR. Στα 20 αυτά. Από την άλλη το Nioh 2, που είναι και το πιο πρόσφατο, το είδα που είσαι Nioh 2, εδώ είσαι στα 40. Εντάξει, για να το λύνουμε αυτό το θέμα και να είμαστε λίγο συγκεκριμένοι. Βλέπετε εδώ πέρα και οι προσφορές π.χ. του 12mini Plus είναι και εδώ 30% στην Αμερική, οπότε υπάρχει αντιστοιχία, έτσι, το καταλαβαίνετε. Ξαναγυρνάμε στο δελτίο τύπου. Θα έχουμε επίσης τη σειρά αποκλειστικών τίτλων PlayStation Hits στα 14,99. The Last of Us Remastered, God of War, Gran Turismo Sport. Πάμε λίγο, έκανα εδώ μια αναζήτηση για PlayStation Hits για να δείτε ποια είναι αυτά τα παιχνίδια. Όχι τώρα, public. Έχει God of War, το Uncharted 4, το Horizon Zero Dawn. Αυτά κανονικά έχουν 19,99, 20€ και θα πάνε στα 15. Ακούστε με τώρα, γιατί βλέπω στην Αμερική ότι κάποια παιχνίδια θα ξεκινήσουν και από τα 9,99, έτσι, το The Last of Us Remaster κλπ. Εδώ λέει ότι θα είναι στα 15€. Προφανώς, για να το λέω ότι το The Last of Us Remaster θα είναι στα 15€ στην Ελλάδα, θα είναι στα 15€. Αλλά μικρότερους τίτλους, όπως κάποια παιχνίδια που είναι της Playlink, που είναι όπως είναι η γνώση, είναι δύναμη, τέτοια παιχνιδάκια, ίσως θα δούμε και αυτά, όπως τα έχουμε ξαναδείξει στο παρελθόν, στα 9,99. Γενικά είναι καλή περίοδος όσοι θέλετε λίγο και είστε λίγο και του retail λίγο παραπάνω να πάτε να χτυπήσετε τέτοιους τίτλους στα 15€ και στα 10. Δηλαδή αν δεν έχετε The Last of Us Remastered βγαίνει και το 2 σιγά σιγά. Το God of War είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τα χτυπήσετε είτε για να τα παίξετε τώρα είτε στο PlayStation 5 που γνωρίζουμε ότι το PlayStation 5 θα είναι και backwards compatibility με το PlayStation 4. Δηλαδή πολύ απλά θα παίζει παιχνίδια και του PlayStation 4. Πολύ καλό αυτό. Αυτά και με τους τίτλους. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο λίγο που ήθελα να δω για αξεσουάρ. Π.χ. χειριστήρια. Δεν θα έχει προσφορές σε χειριστήρια φέτος. Πέρυσι είχαν βγει και είχα πάρει και το κόπερ, έτσι. Το έχετε δει που το ανεβάζω φωτογραφίες και σας αρέσει κιόλας. Λοιπόν, αξεσουάρ για κονσόλες. Εδώ στα χειριστήρια κανονικά έχουν 69,90, 60 τα βλέπουμε αλλού. Για να δω, έχει άλλα χειριστήρια. 69,90. Όπως έχει και το The Last of Us 2 το Limited Edition. Βλέπετε εδώ πέρα κάποιος με ρώτησε πώς μπορεί να πάρει ξεχωριστά το χειριστήριο. Ορίστε λοιπόν, υπάρχει διαθέσιμη για προπαραγγελία. Τι καλή και έψαξα αυτή την παγκόσμια αναζήτησή μου που σας είπα για τις Days of Play προσφορές και είναι. Πήγα π.χ. εδώ στη Γερμανία, στο Media Markt το γερμανικό, το αυστριακό συγκεκριμένα. Και γράφει ότι θα έχει DualShock 4 χειριστήριο σε μαύρο χρώμα στα 60€ μαζί με το The Last of Us Remastered. Δωρεάν. Οκ. Okay. Όμως έτσι όπως έκανα την αναζήτησή μου εδώ πέρα στο πλαίσιο που ήμουνα, τι είδα. Είδα ότι ένα χειριστήριο του PlayStation 4, εδώ αυτό το πρασινάκι, γράφει ότι έχει και δώρο PlayStation 4 game, δεν το ήξερα. Και σου λέει κάποια από αυτά τα παιχνίδια από κάτω να διαλέξεις. Το Uncharted, το Lost Legacy, να το περιμένω. Αυτό δεν το έχετε παίξει αλάνια μου, αυτό εδώ πέρα. Τώρα που θα βγουν, γιατί νομίζω είναι στα PlayStation Hits, θα βγει στα 15€. Μια χαρά. Το Spider-Man, δηλαδή παίρνει το χειριστήριο και μαζί παίρνει και το Spider-Man. Καλή φάση. Οπότε θα βγει κάποια τέτοια προσφορά, έτσι. Τώρα αυτά σας τα λέω μπορεί να μην είναι επίσημα στο δελτίο τύπου, αλλά γιατί καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να κάνουμε για ένα πιάτο φακές εβδομάδα παρά εβδομάδα και το συγκεκριμένο θέμα. Σας προετοιμάζω για να ξέρετε, έτσι μπορεί κάποιος να θέλει να πάρει χειριστήριο. Μη δει ότι δεν είναι στις επίσημες προσφορές του δελτίου τύπου και το πάρει τώρα. Αυτό που λέω είναι περιμένετε τις προσφορές Days of Play και δείτε λίγο, κάντε λίγο την αναζήτησή σας. Τώρα, δεν έχει κάποιες άλλες προσφορές όπως βλέπετε. Σας είπα για τα παιχνίδια. Ποια άλλα παιχνίδια να σας δείξω ότι μπορεί να είναι το Nioh το 1 π.χ. Βλέπω το Evil Within ότι είναι στα PlayStation Hits. Το Wolfenstein το New Order. Γενικά τα βλέπω στα PlayStation Hits στη σειρά. Έχει πολύ αξιόλογα παιχνίδια. Το Lost Legacy που σας είπα, το Yakuza το Zero. Το Bloodborne. Παιχνιδάρες.
Έχει, έχει ψωμί. Το Infamous, το Second Son από τη Sucker Punch που κυκλοφορεί τώρα τον Ιούλιο, το Ghost of Tsushima, έχει, έχει ψωμάκι. Επίσης, μιας και είμαστε πάλι εδώ και μιλάμε για αγορές, να σας πω και για το Limited Edition PlayStation 4 Pro του The Last of Us Part 2. Αυτό δεν είναι μέρος των προσφορών Days of Play, αλλά μια που βρεθήκαμε εδώ, γιατί πραγματικά μου έχετε στείλει μήνυμα αρκετοί και περιμένετε να δείτε πότε θα το προπαραγγείλετε, γιατί σας άρεσε η κονσόλα. Ωραία είναι έτσι, minimal, ωραίο αυτό το ανάγλυφο σχέδιο. Άνετα δηλαδή την έβαζα στο σαλόνι μου, δεν είναι πολύ kitsch. Είναι ωραία διακριτική και με διακριτικό σχέδιο. Είδαμε και πριν από λίγο το χειριστήριο έχει γίνει και ξεχωριστά διαθέσιμο. Και επίσης εδώ στο άρθρο που ανέβασα και χθες στο Bassett, στον Κοτσόβολο και στο πλαίσιο υπάρχουν ακόμα για προπαραγγελία, έτσι. Αλλά επιμένω για να μην υπάρχει σύγχυση με τον τίτλο του βίντεο ότι αυτή η ειδική έκδοση, η Limited Edition του PlayStation 4 Pro για το The Last of Us Part 2 δεν συμπεριλαμβάνεται στις προσφορές Days of Play για φέτος και επίσης δεν μπορώ να πω ότι δεν με απογοήτευσε, με στεναχώρησε ότι δεν είδαμε προσφορές σε κονσόλες. Δηλαδή πέρυσι είχαμε μια κονσόλα ειδική Days of Play, ένα PS4 Slim ήταν αν δεν κάνω λάθος. Φέτος δεν έχουμε προσφορές σε κονσόλες. Παρ' όλα αυτά, ας περιμένουμε να δούμε, ίσως παιχτούν κάποια bundles, έτσι. Τώρα φαντάζομαι όσοι θέλετε να πάρετε κονσόλα PlayStation 4 Pro προφανώς αυτή την περίοδο, ίσως σκέφτεται και η Sony ότι ο κόσμος περιμένει να πάει κατευθείαν στο PlayStation 5, έτσι. Εκτός αν κάποιος θέλει να πάρει αυτή τη Limited Edition του The Last of Us Part 2. Και στο πλαίσιο βλέπω ότι είναι διαθέσιμη ακόμα η κονσόλα του The Last of Us Part 2. Τη συγκεκριμένη μάλιστα έκδοση έχει και το παιχνίδι μέσα, οπότε το παιχνίδι σκεφτείς έχει 60-70 ευρώ. Καλό ντυλάκι, έτσι. Αλάνια μου, αυτές οι προσφορές Days of Play θέλω να πιστεύω ότι τις είδαμε, ότι σας έδειξα κάποια πράγματα για να καταλάβουμε λίγο το τι θα κινηθεί και πού. Και κυρίως όσον αφορά με τα παιχνίδια. Επιμένω ότι το highlight σε τέτοια περίοδο ξανά είναι η συνδρομή PlayStation Plus η 12μηνη και εγώ ανανεώνω, συνήθως δηλαδή αυτή είναι η περίοδο που ανανεώνω, άσχετα αν έχω υπόλοιπο μηνών, γιατί δεν ξέρω πότε θα το χρειαστώ και πότε θα λήξει και αν θα είναι τότε σε προσφορά. Πείτε κάτω στα σχόλια τι σκοπεύετε να αγοράσετε. Πάμε λίγο να βοηθηθούμε. Βγήκαμε και από μια περίοδο καραντίνας. Δεν θέλουμε και πολύ να βουτήξουμε έτσι σε αγορές για gaming. Εννοείται αυτό το πράγμα. Και εννοείται, μην ξεχάσετε πως αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like. Μην ξεχνάτε subscribe στο κανάλι μας. Και εννοείται, μια κοινοποίηση του βίντεο στους φίλους σας μας βοηθάει πάρα πολύ για να μεγαλώνει η κοινότητά μας. Φιλιά πολλά, αλάνια, τα λέμε στο επόμενο. Bye και μην ξεχνάτε έτσι, μπαστιντίστε. Bye.